Είναι ακατανόητο, ακατανόητη μάλλον η τοποθέτηση προηγουμένως από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν γνωρίζω πού αντλεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία που μας παρέθεσε. Επειδή όμως εμείς δεν λέμε λόγια του αέρα, θα θέλαμε να καταθέσουμε στα πρακτικά την απάντηση που έδωσε ο κύριος Επίτροπος Έντριγκερ στο δικό μας τον Ευρωβουλευτή, τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Νίκο του Χουντή, αναφορικά με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές λόγω της οικονομικά αποδοτικής παραγωγής σε ελιγνητικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της φθηνής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Παρακαλώ να κατατεθεί στα πρακτικά και ο κύριος Μαρκόπουλος μπορεί να ενημερωθεί από εκεί. Τώρα, θα ήθελα να κάνω, νιώθω μάλλον την ανάγκη να κάνω μια διαπίστωση η οποία δίνει και μια άμεση απάντηση σε μια συνεχόμενη στρέβλωση η οποία αναπαράγεται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Είναι νομίζω πάγια τακτική αυτής της κυβέρνησης οποιονδήποτε αγώνα ανθρώπων εναντιώνεται σε μια αντικειμενικά ισοπεδετική πολιτική να τον χαρακτηρίζει ως συντεχνιακό ή να φωτογραφίζει ολόκληρες κοινωνικές κατηγορίες ανθρώπων όταν αγωνίζονται για ζητήματα πλέον επιβίωσης, ότι αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες προσπαθούν να υπερασπίσουν προνομιακές καταστάσεις. Συντεχνία λοιπόν είναι και οι διοικητικοί υπάλληλοι, συντεχνία είναι οι καθαρίστριες, συντεχνία είναι οι σχολικοί φύλακες, συντεχνία οι δημοτικοί αστυνομικοί, συντεχνία οι υπάλληλοι του μετρό, συντεχνία είναι οι ναυτεργάτες. Όλες οι κοινωνικές κατηγορίες είναι μια τεράστια συντεχνία. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο εφαρμόστηκε στην περίπτωση της μικρής ΔΕΗ. Προσπάθησε λοιπόν να κατασυκοφαντήσει τον αγώνα των εργαζομένων, λέγοντας ότι προσπαθούν να υπερασπίσουν προνομιακά συμφέροντα. Εγκαλεί μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ο πρώτος που θα τρέξει να προασπίσει τέτοιου είδους προνομιακές καταστάσεις. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, ότι μετά από 5 χρόνια οξύτατης οικονομικής κρίσης, μετά από 5 χρόνια εξοντοτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, μετά από 5 χρόνια μιας οικονομικής πολιτικής η οποία αντικειμενικά έχει συρρυκνώσει το ευωτιμπιωτικό επίπεδο προς τα κάτω, νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλοί πλέον τέτοιοι θύλακες διαφθοράς και διαπλοκής που έχουν παραμείνει. Το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε της συμπολίτευσης, ότι αυτοί οι θύλακες, οι πραγματικοί της διαφθοράς και της εύνοιας που έχουν παραμείνει, απολαμβάνουν θεσμική προστασία. Αναφέρομαι στους καναλάρχες, αναφέρομαι στους εφοπλιστές με τις φοροελαφρύνσεις. Αυτούς εκεί κανείς δεν τους ακουμπά. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο παράδειγμα της ΔΕΗ και λέμε το εξής, ότι υπάρχει σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο διαφεύγει της προσοχής της κυβέρνησης, ότι δεν υπερασπιζόμαστε απλά το ιερό δικαίωμα στην εργασία αυτών των ανθρώπων, αλλά υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να διατηρήσουν υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία μια επιχείρηση που στήθηκε από το δικό τους εστέρημα, από το δικό τους ιδρώτα και από το δικό τους αίμα πριν από 64 χρόνια. Αν αντιλαμβάνεστε επομένως, κύριοι της συμπολίτευσης και κυρίες της συμπολίτευσης, τι γίνεται σήμερα εδώ, δεν έχουμε μια απλή ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι μια απλή πολιτική κόντρα, αλλά είναι ένα θέμα, μια μάχη μεγάλης υψής της εθνικής σημασίας. Μιλάμε δηλαδή για μια επιχείρηση, μια δομή με στρατηγική σημασία για την οικονομία και την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Γιατί λοιπόν επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο? Έχουμε κανένα φετίχ? Η ίδια η νεοελληνική ιστορία, η ίδια η διαδρομή αυτής της επιχείρησης δίνει και την απάντηση. Δύο είναι οι κύριοι λόγοι. Γιατί μόνο μια δημόσια επιχείρηση μπόρεσε να ενοποιήσει την παραγωγή σε ένα ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να επιμερίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Και δεύτερον, ότι αυτή η ύπαρξη του δημόσιου ενιαίου φορέα μπόρεσε να επιμερίσει δίκαια το κόστος ανάμεσα στις κερδοφόρες και τις ζημιογόνες περιοχές. Έτσι λοιπόν, κύριοι και κυρίες συμπολίτες, κατάφερε το ρεύμα και έφτασε μέχρι και την πιο απομακρυσμένο χωριό, μέχρι και το πιο απομακρυσμένο νησί της ελληνικής επικράτειας. Ο κυριότερος όμως λόγος, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, είναι ότι η αξιοποίηση των πρωτοπαραγωγικών πηγών απαιτούσε πολύ μεγάλες επενδύσεις. Ποιος ιδιώτης θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο? Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, η ΔΕΗ δεν είναι μόνο μια δομή που απλά παράγει ρεύμα, αλλά είναι και ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερα λοιπόν,
Και εδώ προσπαθώ να χτυπήσω την ευαισθησία σας ότι σε μια περίοδο κρίσης, όπου η ανάγκη του πληθυσμού είναι να υψωθεί απέναντι σε την κρίση, σε μια σπίδα προστασίας, τέτοιες στρατηγικές δομές πρέπει να αξιοποιηθούν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και όχι να δοθούν επί πινακίου φαγής. Τι καταφέρνετε λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο που το χαρακτηρίζεται project μικρή ΔΕΗ? Δίνεται λοιπόν κοψοχρονιά 10 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ένα μεγάλο κομμάτι των κοιτασμάτων λιγνίτη που αντιστοιχούν σε κοιτάσματα 450 εκατομμύριων τόνων. Συνδετικά φυσικά συμφέροντα. Μαζί λοιπόν με αυτές τις έτοιμες υποδομές παραχωρείται το δικαίωμα στον υποτιθέμενο επενδυτή να παράγει και να διανύμει ρεύμα και να προχωρά στην εξόρυξη λιγνίτη. Και το κυριότερο όλων, κυρίες και κύριοι συμπολίτες, παραδίδεται ένα εξασφαλισμένο πελατολόγιο που αντιστοιχεί στο 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που πουλά η ΔΕΗ. Λέτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ότι η αποκρατικοποίηση και συγκεκριμένα, να το πούμε και καλύτερα, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι ακριβώς προς το συμφέρον του καταναλωτή, γι' αυτό λοιπόν ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι του Βερολίνου και του Αμβούργου μετά την αύξηση 21% της τιμής του ρεύματος και ζητούν να γίνει δημοψήφισμα για την επαναφορά σε δημόσιο έλεγχο της παραχής ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν κινητοποιήθηκε όλος ο λαός της Βουλγαρίας και έριξε την κυβέρνηση Μπορίσοφ όταν υπέφερε από την ιδιωτικοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήσεις των τιμών του ρεύματος 140%, παρακαλώ. Γι' αυτό είναι επειδή είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, γι' αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά, στην ιδιωτικοποιημένη κατά 49% της ΔΕΗ, οι αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος σε μια τριετία ξεπέρασαν το 25%. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, το εγχείρημα της ιδιωτικοποίησης στη Βρετανία οδήγησε, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ενεργειακή φτώχεια. Οι εταιρείες φυσικά κέρδισαν περίπου 10 δις και οι καταναλωτές όμως έχασαν περίπου 5 δις ευρώ όταν η τιμή του ρεύματος κατά την περίοδο 1997 έως 2008 αυξήθηκε κατά 68%. Να λέμε λοιπόν την αλήθεια. Ο στόχος σας δεν είναι η εξυπηρέτηση σε εισαγωγικά του καταναλωτή. Ο στόχος σας, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, είναι ο τεράστιος τζίρος της επιχείρησης αυτής, επειδή αποτελεί ακριβώς ένα στρατηγικό πυλώνα για την εθνική οικονομία. Είναι πολύ μεγάλο το deal, είναι πολύ μεγάλη μπίζνα, είναι πολύ μεγάλη και δεδομένη περιουσία. Αυτός είναι ο στόχος σας. Δυστυχώς δεν τα καταφέρετε.